Μεγάλη αυτοκινούμενη πορεία συμπαράστασης προς το δοκιμαζόμενο λαό της Αρμενίας και της Δημοκρατίας του Αρτσάχ πραγματοποίησε το απόγευμα η αρμενική κοινότητα της Κύπρου. Αρμένοι από όλες τις πόλεις της Κύπρου συναντήθηκαν στο χώρο στάθμευσης του Γασιμπή και ακολούθως κινήθηκαν στους δρόμους της Λευκωσίας για να διαμαρτυρηθούν για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στον Αγκόρνο Καραμπάχ παρά τη συμφωνία για διακεκυρία μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. We call on everyone to hear the cry of the people of Artsakh for self-determination. We call on Azerbaijan to hear them and allow them to protect their religion, identity and ethnicity. Ο αρμενικός λαός είναι φιλήσυχος λαός. Δεν θέλουμε τον πόλεμο. Δεν επιθυμούμε τον πόλεμο. Αλλά αυτός ο πόλεμος μας έχει επιβληθεί και θα πολεμήσουμε για κάθε σπιθαμή εδάφους που μας ανοίγει. Η πορεία διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας καταλήγοντας στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Γαλλίας και του Ισραήλ με αντιπροσωπεία να παραδίδει ψηφίσματα. Η αρμενική κοινότητα της Κύπρου θα συνεχίσει τις εκδηλώσεις καταδικάζοντας με τον πιο απερίφραστο τρόπο την επίθεση του Αζερβαϊτζάν, η οποία όπως τονίζεται έχει σκοπό να ανακαταλάβει τα εδάφη του Αρτσάχ. Πέρα από στρατιωτικές θέσεις, στόχος είναι και ο άμαχος πληθυσμός, καθώς οι Αζέροι βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές. Οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται για σχεδόν ένα μήνα, με αποτέλεσμα οι νεκροί να αυξάνονται δραματικά. Το Υπουργείο Άμυνας του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών Αρμενίων φτάνει στους 974. Πρόκειται για τη χειρότερη κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων από την δεκαετία του 90, όταν είχαν σκοτωθεί 30.000 άνθρωποι.